62 είναι το βιβλίο Ισαΐα του προφήτου, κεφάλαιο Νι Δέλτα, 54 κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Νι Δέλτα κεφάλαιο, 54 κεφάλαιο και 11 εδάφιο από τη σελίδα 662. Ο τεθλιμμένη, τεταραγμένη, απαρηγόρητος, εδώ εγώ θέλω στρώσει τους λίθους σου εκ μαρμάρων πορφυρών και θέλω βάλει τα θεμέλια σου εξ αφύρων και θέλω κάνει τα σεπάλξη σου εξ αχάτου και τα σπήλα σου εξ ανθράκων και άπαντα τον περίβολό σου εκ λίθων εκλεκτών. Πάντες δε Ιησού θέλουν συνείστε διδακτή του Κυρίου και θέλει είστε μεγάλη η ειρήνη των ιών σου. Εν δικαιοσύνη θέλει στερεωθεί, μακράν από τις καταδυναστείας θέλεις είστε, διότι δεν θέλεις φοβήστε, και από του τρόμου, διότι δεν θέλεις επλησιάσει. Ιδού βεβαίως θέλους η συναχθεί ομού εναντίον σου πλην ουχίδιε μου, όσοι συναχθώσιν ομού εναντίον σου κατά σου θέλους υπέσει. Ιδού εγώ έκαμον τον Χαλκαία, ως της φυσά τους άνθρακας εν το πυρί, και εξάγει το εργαλείον δια το έργον αυτού. Κι εγώ έκαμα τον πορφητήν δια να καταστρέφει. Ουδέν όπλων κατασκευαστέν αντίον σου θέλει ευωδοθεί. Και πάσα γλώσσα ή της ήθελε κινηθεί, κατά σου θέλεις νικήσει εν τη κρίση. Αυτή είναι η κληρονομία των δούλων του Κυρίου και η δικαιοσύνη αυτών είναι εξ εμού, λέγει Κύριος. Και να διαβάσουμε και δύο εδάφια, και ένα δύο εδάφια, σελίδα 561, είναι από το ψαλμό Ρο Α, το 15 και το 16 και το 17 εδάφιο. Σελίδα 561, ψαλμός Ρο Α, 16 και 17 εδάφιο. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, θέλει φανερωθεί, θέλει φανεί εν τη δόξα αυτού. Θέλει επιβλέψει επί την προσευχήν των εγκαταλελειμμένων και θέλει καταφρονήσει την δέησιν αυτών. Και το 18. Τούτο θέλει γραφθεί δια την γενεάν την επερχομένην και ο λαός ώστις θέλει δημιουργηθεί θέλει ενή τον Κύριον. Αμήν. Ο Θεός βλέπει και παρατηρεί με προσοχή το λαό Του, την Εκκλησία Του, την Εκκλησία Του που είναι το σώμα του Χριστού, το λαό Του και τότε στην Παλαιά Διαθήκη, το λαό Ισραήλ, και τώρα στην Καινή Διαθήκη, γιατί ο προφητικός λόγος είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος πάντοτε, και τώρα στην Καινή Διαθήκη την Εκκλησία Του. Βλέπει με προσοχή το λαό Του και διακρίνει. Βλέπει με προσοχή το λαό Του και διακρίνει τα αποτελέσματα του περπατήματος αυτού που είναι θλίψης, ταραχή και απελπισία. Και ακούει και τις κραυγές των παιδιών του που ζητάνε βοήθεια. Και μάλιστα με πίστη, λέγοντας «Εσύ θα σηκωθείς, θα σπλαχνιστείς τη Σιών». Είναι καιρός να ελεήσεις αυτήν, διότι ο διορισμός καιρός έφτασε. Βλέπουνε τα σημεία, τα παιδιά του Θεού, ο λαός του Θεού, πιστεύουνε στη δύναμη του Θεού, πιστεύουνε στο έργο του Θεού, ελπίζουνε στον Κύριο και μόνο στον Κύριο και προσευχόμενοι διαλαλούν, κηρύττουν ότι έφτασε ο διορισμένος καιρός να ευλογήσει τη Σιών. Όμως η απάντηση του Θεού είναι λίγο ή πολύ διαφορετική από αυτό που ελπίζουν, πιστεύουν και προσεύχονται ο λαός του Θεού. Όταν, τότε όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, τότε θα φανερωθεί εν πάση τη δόξη αυτού. Και τότε όταν θα φανερωθεί εν πάση τη δόξη αυτού θα επιβλέψει στην προσευχή των εγκαταλελειμμένων και δεν θα καταφρονήσει τη δέηση αυτών.
Βλέπει λοιπόν ο Θεός, ακούει ο Θεός, βλέπει ο Θεός τη θλίψη, την ταραχή, την απελπισία, ακούει την προσευχή και την κραυγή και τη μετάνοια του λαού του και την πίστη του λαού του ότι θα ενεργήσει ο Θεός, και έτσι είναι ο λαός του Θεού. Εμπιστευόμεθα, ελπίζοντες, ή αλλιώς γραφικά, πιστεύουμε επελπίδη ότι ο Θεός θα ενεργήσει στη ζωή μας. Και μάλιστα βλέποντας τα σημεία αυτά που γίνονται, λέμε τώρα είναι ο καιρός. Ο Θεός όμως έχει μια άλλη γνώμη. Εγώ θα οικοδομήσω τη Σιών, εγώ θα φανερωθώ εν τη δόξη μου όταν οικοδομήσω τη Σιών. Και δυστυχώς οι εκκλησίες σε όλο τον κόσμο είναι ανοικοδόμητες. Είναι σε θλίψη, γιατί δεν βλέπουν τις ενέργειες του Θεού και το έργο του Θεού εν δυνάμει μέσα στην εκκλησία. Είναι σε ταραχή, γιατί βλέπουν τη δύναμη του κόσμου να αυξάνει, και είναι σε απελπισία, γιατί περιμένουν με ελπίδα, αλλά ελπίδα αναβαλωμένη φέρνει ταλαιπωρία στην ψυχή του ανθρώπου. Μέχρι ότου ο Θεός πάρει την αγαθή απόφαση να οικοδομήσει τη Σιών για να φανερωθεί εν τη δόξη του στην Σιών. Το θέμα είναι τι σημαίνει να οικοδομήσει τη Σιών, πρώτον, και δεύτερον πώς, και τρίτον και γιατί. Αλλιώς, πότε και γιατί. Και όταν λέει Σιών ο Λόγος του Θεού, εννοεί τα μέλη του λαού του, τα μέλη της εκκλησίας, κατά άτομα, κατά οικογένεια και σαν εκκλησία. Πώς θα μας ανοικοδομήσει, πότε θα μας ανοικοδομήσει και για ποιο λόγο. Όταν ο Θεός αποφασίζει να οικοδομήσει, κάνει νέα τα πάντα. Όταν εγώ θα σε οικοδομήσω, τότε θα στρώσω τους λίθους που θα πατάς εκ μαρμάρων, πορφυρών, και θα βάλω τα θεμέλια σου από ζαφύρια. Τέλεια οικοδομή, ένδοξη οικοδομή κάνει ο Θεός όταν αποφασίσει να οικοδομήσει τη ζωή σου, την οικογένειά σου, την εκκλησία. Τέλεια οικοδομή. Μοναδική. Κανένας άλλος δεν μπορεί να κάνει τέτοια οικοδομή. Μόνο ο Θεός. Δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Μόνο ο Θεός. Θα κάνω τις επάλξεις σου από ρουμπίνια και τα σπήλα σου από κρύσταλλα, διαμάντια, και όλο τον περιβολόν σου εκλήθων εκλεκτών. Μοναδική οικοδομή που γίνεται μόνο από τον Κύριο των δυνάμεων και μόνο στο λαό του και στην εκκλησία του. Όπως έγινε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, που δεν θα μπορούσε ο προφητικός λόγος να περιγράψει καλύτερα τη δόξα που αποκαλύφθηκε στην εκκλησία, την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όταν την οικοδόμησε ο Θεός. Και πιο ωραία δεν μπορούσε να αποκαλύψει ο Θεός τη δόξα του εσχάτου οίκου, που θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου, όταν την οικοδομήσει ο Θεός. Όταν λοιπόν οικοδομήσει ο Θεός την εκκλησία του, τη ζωή σου, την οικογένειά μας, την οικογένειά σας, τότε όλοι οι ιοί σου θα είναι διδακτή του Κυρίου και θα υπάρχει πολύ μεγάλη ειρήνη στην καρδιά του ανθρώπου, στην οικογένεια του πιστού, στην εκκλησία του Θεού. Διδακτή του Πνεύματος του Αγίου, αυτό είναι το σημείο που ο Κύριος οικοδόμησε ή άρχισε να οικοδομεί. Διδακτή του Κυρίου όλοι, θα γνωρίζουν όλοι το Λόγο του Θεού,
Και μέσα σε αυτή την οικογένεια, μέσα σε αυτή την καρδιά του ανθρώπου και μέσα σε αυτή την εκκλησία θα βασιλεύει η ειρήνη του Θεού. Απολύτως. Και το αποτέλεσμα, στερεή και μετακίνητη στη δικαιοσύνη του Θεού, καθώς θα είναι αποκεκαλυμμένη στο λαό που οικοδομεί ο Χριστός, η βασιλεία του Θεού αλλά και η δικαιοσύνη αυτού. Η δικαιοσύνη θα είναι στερεωμένη και καταδυναστεία δεν θα υπάρχει. Δεν θα καταδυναστεύει ο άντρας τη γυναίκα, η γυναίκα τον άντρα, οι γονείς τα παιδιά, τα παιδιά τους γονείς. Θα είναι όλοι οι διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Η ειρήνη θα υπάρχει μέσα σε αυτή την οικογένεια και επαναλαμβάνω και μέσα σε αυτή την εκκλησία. Κατά δυναστεία δεν θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει φόβος και δεν θα υπάρχει και τρόμος που δεν θα πλησιάζει. Αυτή είναι οικοδομημένη, με οικοδομή τέλεια, ζωή, οικογένεια, εκκλησία. Επαναλαμβάνω, όταν ο Κύριος αποφασίσει να οικοδομήσει την εκκλησία του, ύστερα τότε θα φανεί εν τη δόξη του. Προηγείται η οικοδομή. Η οικοδομή δε που κάνει ο Χριστός είναι τέλεια. Ένδοξη, απαράμιλη. Και τα σημεία του οικοδομημένου συνόλου ατόμου, οικογένειας ή εκκλησίας είναι δικαιοσύνη του Θεού βασιλεύει, η ειρήνη του Θεού κυριαρχεί και είναι στερεωμένη στο Λόγο του Θεού και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχουν δυνάστες και δεν υπάρχουν τρομοκράτες. Κανείς δεν μπορεί να τρομοκρατήσει την εκκλησία, την οικογένεια, τον άνθρωπο που οικοδομεί ο Θεός. Κανείς δεν μπορεί να τον τρομοκρατήσει, γιατί ο Κύριος είναι ο υπερασπιστής και κανείς δεν μπορεί να καταδυναστεύσει. Δεν υπάρχει ταραχή, δεν υπάρχει θλίψης, δεν υπάρχει απελπισία. Υπάρχει δικαιοσύνη Θεού, ειρήνη Θεού, αγιασμός Θεού, καθαρότητα, ευλογία. Πριν προχωρήσουμε όμως, καλό είναι να εξετάσουμε καθένας τον εαυτό του, την οικογένειά του και τη θέση του στην Εκκλησία, εάν πραγματικά ο Θεός έχει αρχίσει να παρηγορεί, έχει αρχίσει να φέρνει ειρήνη και να βγάζει τη θλίψη. Δηλαδή έχει αρχίσει το έργο του Θεού εν δικαιοσύνη, εν ειρήνη στην καρδιά μου πρώτα, γιατί αν δεν κυριαρχήσει η δικαιοσύνη του Θεού και η ειρήνη του Χριστού και η διδαχή του Χριστού στην καρδιά μου, δεν μπορεί να επεκταθεί στην οικογένειά μου. Και αν δεν επεκταθεί στην οικογένειά μου, η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η διδαχή, η ευλογία δεν μπορεί να επεκταθεί στην Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία αποτελείται από οικογένειες και από μοναχικούς. Όμως που τους οικοδομεί ο Κύριος, κάθε έναν ξεχωριστά. Εάν δεν υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά στην καρδιά μου και στην οικογένειά μου, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν και στην Εκκλησία, πρέπει να επιστρέψω γρήγορα στο Θεό. Να μετανοήσω, να ζητήσω βοήθεια από το Θεό. Να βρω χάρη από το Θεό, έλεος, να ενεργήσει ο Θεός στη ζωή μου. Θα δούμε όμως πότε και γιατί ενεργεί ο Θεός. Όμως, το άλλο σημείο της οικοδομής του Κυρίου είναι ότι βεβαίως θα συναχθούν όλοι μαζί εναντίον σου, αλλά δεν θα είμαι εγώ μαζί τους, εγώ θα είμαι μαζί σου. Μέχρι πρότινος, για το λαό Ισραήλ παραδείγματος χάρη, συνήχθησαν και οι Αιγύπτιοι καταρχάς, και οι Βαβυλώνοι στη συνέχεια, και οι Ασσύριοι και οι Σύριοι, όλοι μαζί. Και ο Θεός δεν ήταν μαζί με το λαό του, γιατί ο λαός του δεν ήταν μαζί με το Θεό. Γι' αυτό λέω πρέπει να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε να είμαστε μαζί με το Θεό, στην παρουσία του Θεού, να πλησιάζουμε το Θεό.
όλοι θα συναχθούν εναντίον σου. Όταν ο Θεός αρχίζει και οικοδομεί ένδοξα τη δική του οικοδομή. Αλλά δεν θα είμαι εγώ μαζί τους, εγώ θα είμαι μαζί σου. Και αυτοί που θα συναχθούν εναντίον σου θα πέσουν όλοι. Εγώ θα τους ρίξω, ο Κύριος των δυνάμεων. Δεν μπορούν να σταθούν. Και μάθε ότι εγώ έκαμον δημιούργησα το χαλκαία, το σιδερά που με τη φωτιά του άνθρακος φυσάει και φτιάχνει το φωνικό όπλο. Και εγώ έφτιαξα τον πορθητή για να καταστρέφει. Όμως, και εδώ αρχίζει να αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού. Επειδή άρχισε να οικοδομεί και τέλειωσε και συνεχίζει μάλλον να οικοδομεί ο Θεός. Κανένα όπλο κατασκευαστέν εναντίον σου δεν πρόκειται να ευωδοθεί. Όποια πονηριά του διαβόλου και αν χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι, όποια πανουργία ανθρώπινη, όποια σκέψη διαβολική και αν συλλάβουν εναντίον σου και όποιο όπλο κατασκευάσουν εναντίον του ανθρώπου, της οικογένειας, της εκκλησίας που οικοδομεί ο Θεός, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Κανένα. Και κάθε γλώσσα που θα κινηθεί εναντίον σου, κατακρίνοντας, κατηγορώντας, καταδικάζοντας αυτόν, αυτήν, αυτούς που οικοδομεί ο Κύριος, θα τους νικήσεις όταν θα έρθει η κρίση του Θεού. Πότε και γιατί. Πότε θα συμβούν όλα αυτά και γιατί θα συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί αυτή είναι η κληρονομιά των δούλων του Κυρίου. Διότι η δικαιοσύνη των δούλων του Κυρίου δεν είναι από μόνοι τους, αλλά είναι από το Θεό. Άρα όλα αρχίζουν από τη στιγμή που ο άνθρωπος, η οικογένεια και ιδιαίτερως η εκκλησία αποτελείται από δούλους και δούλες που έχουν αποστολή να προφητεύουν. Ιδιαίτερα δε για τις έσχατες ημέρες, καθώς είναι γεγραμμένο και έτιεν το καιρό εκείνο, θέλω εκχέη στους δούλους μου και στις δούλες μου το δικό μου το πνεύμα, γιατί έχουν αποστολή να προφητεύουν. Και όταν θα προφητεύουν αυτοί, δηλαδή τα λόγια τους δεν θα είναι εξιδίας πρωτοβουλίας, αλλά θα είναι εκ της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, τα λόγια τους θα έχουν δύναμη, γιατί εγώ θα ενεργώ και επάνω στα λόγια τους θα δοξάζομαι. Όλο το μυστικό για να αρχίσει ο Θεός να μας οικοδομεί και να συνεχίσει ο Θεός να μας ακούει, να ακούει την προσευχή μας και να ολοκληρώσει ο Θεός τη δόξα Του στη ζωή μας, είναι να πάρουμε στερεά απόφαση. Μία. Μία και μοναδική. Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε ο καρπός μας θα είναι εις αγιασμόν και τότε το τέλος μας θα είναι ζωή αιώνιος. Ο χριστιανός ο οποίος περπατάει όπως του αρέσει, κάνει ό,τι θέλει και αποφασίζει με ό,τι νομίζει, στη ζωή του δεν θα δει ποτέ οικοδομή Αγία και δεν θα δει ποτέ τη δόξα του Κυρίου. Ο χριστιανός, τον οποίον ο Θεός προσκάλεσε και αναγέννησε, γιατί ο Χριστός μας βεβαιώνει, δεν εκλέξατε εσείς εμένα, εγώ εξέλεξα εσάς και σας εξέλεξα και σας διέταξα να πάτε να φέρετε καρπό πολύ καλό και ο καρπός σας να μένει εις δόξαν Θεού και έπαινον Θεού Πατρός. Αυτή είναι η διαταγή. Να φέρουμε καρπό πολύ, αλλά καρπός δεν έρχεται εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει. Και ο Κύριος δεν οικοδομεί αν δεν διακρίνει δουλεία.
ελεύθεροι όντες να δουλώσουμε τον εαυτό μας εις τον Θεό και εις αυτούς τους οποίους μας εμπιστεύθηκε ο Θεός. Ο άντρας να είναι δούλος της γυναίκας του και των παιδιών του. Η γυναίκα να είναι δούλα, εγώ το λέω αυτό, συγχωρέστε με, στον άντρα της και στα παιδιά της. Και η οικογένεια να είναι δούλοι και δούλες στην Εκκλησία. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Αν το καταλάβουμε, αν το συνειδητοποιήσουμε, αν το εξητήσουμε, ο Θεός με πολύ χαρά θα μας το χαρίσει, γιατί ενδιαφέρεται πιο πολύ από μας να δοξαστεί ιδιαίτερα τις έσχατες μέρες που περνάμε, μέρες τρομοκρατίας, φόβου, τρόμου, αγανάκτησης, απελπισίας, αμηχανίας, αδιεξόδων. Μόνο η Εκκλησία του Χριστού που έχει οικοδομηθεί από τον ίδιο το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, μόνο η οικογένεια αυτή, μόνο ο άνθρωπος αυτός μπορεί να σταθεί χωρίς να υπόκειται εις καταδυναστεία και χωρίς να αισθάνεται φόβο και τρόμο. Γιατί ξέρει ότι ο Θεός είναι μαζί του, και αν ο Θεός είναι μαζί του, κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον του. Ένα μυστικό έχει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θέλεις να οικοδομείται η ζωή σου, η οικογένειά σου, η Εκκλησία στην οποία βρίσκεσαι από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω? Ο Πατέρας το θέλει. Και γιατί το θέλει ο Θεός? Για να φανερωθεί η δόξα του. Ψάχνει να βρει ο Θεός. Τα 7 πνεύματα του Κυρίου περιτρέχουν δια πάση της γης και ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο του οποίου η καρδιά να είναι τέλεια, για να μπορεί μέσα από αυτόν να αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού. Ψάχνει. Γνωρίζοντας λοιπόν και εμείς ότι ο Κύριος ψάχνει να βρει καρδιές τέλειες, αναγνωρίζοντας ότι η καρδιά μας δεν είναι τέλεια, πηγαίνουμε στο Θεό ως ένοχοι, ταπεινώνουμε τον εαυτό μας και λέμε: Κύριε, με ελευθέρωσες από την αμαρτία, δόξα να έχει το όνομά σου. Τώρα βοήθησέ με να γίνω δούλος, φρόνιμος, πιστός και αγαθός. Και ποιος είναι ο δούλος, ο φρόνιμος, ο πιστός και αγαθός? Αυτόν τον οποίον ο Θεός τον αναγέννησε, έγινε δούλος του, ελευθερώθηκε δηλαδή από οτιδήποτε εμποδίζει αυτόν, και θα το δούμε, να είναι δούλος του. Τον κατέστησε δούλο του και στη συνέχεια τον απέστειλε. Και η αποστολή αυτή είναι εν Χριστώ Ιησού για τη δόξα του Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αγαπημένα μου αδέρφια, είναι βέβαιον πλέον, ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδετος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα μην αφήνεις την καρδιά σου να παγιδεύεται από αυτά που αρέσουν στην καρδιά σου, από αυτά που θέλει, συγγνώμη, στη σάρκα σου, από αυτά που θέλει η καρδιά σου και από αυτά που νομίζεις. Γίνε δούλος, αδερφέ μου, για να οικοδομήσει ο Κύριος την οικογένειά σου. Γίνε δούλη, αδελφοί μου, για να οικοδομήσει ο Κύριος τον άντρα σου και τα παιδιά σου. Εάν θέλεις να είσαι ελευθερωμένος από την αμαρτία, αλλά και όχι στο ζυγό της δουλείας στον Χριστό, τότε το περπάτημά σου θα είναι προς τα πίσω. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας δίνει δύναμη να κατανοήσουμε το πόσο εύκολο είναι, εάν το επιθυμήσουμε, να γίνουμε δούλοι του Κυρίου. Γιατί δεν γίνουμε εμείς, ο Θεός θα μας κάνει. Και πόσο εύκολο είναι, αν ο Θεός μας κάνει δούλους και δούλες, πραγματικά να μας δώσει λόγο προφητικό, λόγο πίστεως και δυνάμεως,
Λόγο Θεού, ώστε μέσα από αυτόν τον δούλο, από αυτή την οικογένεια των δούλων, από αυτή την εκκλησία που υπηρετείται από δούλους και από δούλες, να αποκαλύπτεται τις έσχατες ημέρες που έτσι κι αλλιώς θα γίνει, να αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού. Η δόξα του Θεού θα αποκαλυφθεί. Το ερώτημα είναι, θα αποκαλυφθεί μέσα από σένα, μέσα από την οικογένειά σου, μέσα από αυτή την εκκλησία? Αυτό είναι το ερώτημα το μεγάλο. Η δόξα του Θεού θα αποκαλυφθεί. Η δόξα του εσχάτου κουτού του οίκου θα είναι μεγαλύτερη της δόξης του πρώτου. Η δόξα του Θεού θα φανερωθεί. Αλλά θέλω να φανερωθεί από μας, από τις οικογένειές μας, από την εκκλησία μας και από την εκκλησία όλης της Ελλάδος. Αμήν.